Microsoft είχε πει ότι θα ανακοινώσει επίσημα την επόμενη έκδοση των Windows στις 24 Ιουνίου. Ήταν θέμα χρόνου λοιπόν να ξεκινήσουν οι διαρροές. Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη, η οποία μας επέτρεψε να πάρουμε μια γεύση του νέου λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft έχει φροντίσει να κάνει αρκετές αλλαγές, αλλά στην πραγματικότητα τα νέα Windows 11 βασίζονται στην έκδοση των Windows 10X, μιας έκδοσης που τελικά δεν θα κυκλοφορήσει. Όπως και να έχει, οι χρήστες δεν θα δυσκολευτούν να εξοικειωθούν με το νέο λειτουργικό σύστημα. Οι διαφορετικές εκδόσεις των Windows 11 είναι ίδιες με αυτές των Windows 10, συμπεριλαμβανομένων των Home, Pro, Enterprise και άλλων. Η πρώτη αλλαγή που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ένα νέο λογότυπο των Windows. Αυτή η αλλαγή μπορεί να οφείλεται σε μια γενικότερη προσπάθεια της εταιρείας να φαίνονται τα προϊόντα της πιο Microsoft branded αντί για Windows branded. Μία άλλη αλλαγή, μέρος του επανασχεδιασμού, είναι οι στρογγυλεμένες γωνίες του μενού και των διάφορων εικονιδίων. Το μενού έναρξη διαφέρει από αυτό των Windows 10. Η γραμμή εργασιών βρίσκεται πλέον στο κέντρο, το οποίο θυμίζει αρκετά τα Windows 10X. Επιπλέον, το Windows Search εμφανίζεται αρκετά διαφορετικά στο νέο λειτουργικό σύστημα. Οι εικόνες που έχουν διαρρεύσει δείχνουν ότι οι χρήστες θα μπορούν να φιλτράρουν τα αποτελέσματα κατά εφαρμογές, έγγραφα, ρυθμίσεις και άλλα. Όσον αφορά στο File Explorer, τα εικονίδια φαίνονται διαφορετικά σε σχέση με τα Windows 10, αλλά τα έχουμε δει ήδη σε preview. Το Microsoft Edge δεν παρουσιάζει κάποια αλλαγή. Στην πραγματικότητα, ό,τι σχετίζεται με εφαρμογές δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά στα Windows 11, καθώς δεν συνδέονται άμεσα με το λειτουργικό σύστημα. Επίσης, οι ρυθμίσεις δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει, παρά τις προηγούμενες διαρροές. Ωστόσο, είναι πιθανό να γίνει κάποια ενημέρωση από τη Microsoft σε αυτό το κομμάτι, ενώ το ίδιο ισχύει και για άλλα inbox apps. Προς το παρόν, οι βασικές ρυθμίσεις φαίνονται ίδιες, αλλά η εταιρεία έχει προσθέσει και μερικές νέες. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές επιλογές προσαρμογής για το taskbar, συμπεριλαμβανομένες της επιλογής ευθυγράμμισής του. Τα virtual desktops βρίσκονται στο ίδιο μέρος, αλλά υπάρχει ένα νέο stock wallpaper. Στο taskbar έχει προσθεθεί και ένα εικονίδιο με το όνομα widgets. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με το macOS και υποτίθεται ότι αντικαθιστά τα live tiles. Τα live tiles ήταν κάτι σαν widget και shortcut ταυτόχρονα. Τώρα αυτά τα πράγματα διαχωρίζονται όπως και σε άλλα λειτουργικά συστήματα. Όσον αφορά στο πληκτρολόγιο, φαίνεται το ίδιο, αλλά υπάρχει πάνω μία μπάρα, την οποία μπορείτε να ανοίξετε για την εισαγωγή GIFs, emoji και άλλα. Ένα άλλο νέο στοιχείο είναι η δυνατότητα ορισμού διαφορετικών split options απευθείας από το maximize button σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Τα νέα Windows 11 θα κυκλοφορήσουν αργότερα φέτος, αλλά σε μία εβδομάδα θα μάθουμε περισσότερα από την επίσημη παρουσίαση της Microsoft.